Επιστροφή για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, την αθλητική μας ενότητα. Ο Μάνος Βαϊδάκης είναι κοντά μας. Μάνο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πλούσια αγωνιστική δράση και δεν είχαμε Super League. Είχαμε όμως από τα υπόλοιπα πρωτοαθλήματα, δεύτερη, τρίτη, εθνική κατηγορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Football League. Αυτή την ώρα διεξάγεται το μάτς του Κισαμικού στο Αίγιο κόντρα στον Πανεγιάλιο. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 40 περίπου λεπτό του. Ο Κισαμικός βρίσκεται πίσω σκορ με 1-0 από γκολ που σημειώθηκε μάλιστα νωρίς το παιχνίδι. Στο 8ο μόλις λεπτό οι παιδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπουρλάκη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Μίλιτς. 1-0 προηγείται ο Πανεγιάλιος περίπου 5 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Κισαμικός αήτος, θυμίζω, από τις 7 πρώτες αγωνιστικές βρίσκεται στο Αίγιο με σκοπό και στόχο να υπερασπιστεί αυτό το αήτο σερί του μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Football League. Σήμερα θα γίνει ακόμα με ένα παιχνίδι όμως στην Κέρκυρα στις 6 το απόγευμα ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Αθλητικό Μελοχανιά, ο οποίος ταξίδευσε αυθημερών το πρωί με πτήση τσάρτερ για το νησί των Φιάκων με σκοπό να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, είτε να μην χάσει ή ακόμα περισσότερο αν καταφέρει και κερδίσει. Τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τον Αθλητικό Μελοχανιά και από άποψη βαθμολογίας, αλλά και σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην ψυχολογία και το ηθικό των παιχτών. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με την πρώην αγγελία της αναμέτρησης του ΑΟΧ σήμερα στην Κέρκυρα. Τους πρώτους του βαθμούς εκτός έδρας μετά το διπλό της πρεμιέρας με τον Εργοτέλη θα αναζητήσει στην Κέρκυρα ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά, που φιλοξενείται από την τοπική ομάδα το απόγευμα της Δευτέρας. Το συγκρότημα του Θωμά Γράφα προέρχεται από τη σημαντική νίκη της περασμένης αγωνιστικής επί της Παναχαϊκής, που έχει αναπτερώσει το ηθικό στους μπλε, που θα επιδιώξουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην αίτητη έδρα της Κέρκυρας, που πάντως το τελευταίο διάστημα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η χανιώτικη ομάδα μετά την νίκη της πρεμιέρας στο Παγκρίτιο επί του Εργοτέλη μετρά 2 ήττες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει εκτός έδρας σε Βόλο και Καλλιθέα και φυσικά στόχος της την Δευτέρα θα είναι να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μακριά από τα Χανιά. Το θετικό για τον Θωμά Γράφα είναι πως δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και ως εκ τούτου θα έχει την ευκαιρία να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στο νησί των Φεάκων. Ο ΑΟΧ θα παλέψει για το αποτέλεσμα κόντρα στην Κέρκυρα με τους ίδιους ποδοσφαιριστές που έπαιξε και κόντρα στην Παναχαϊκή, με τον Θωμά Γράφα να παίρνει μαζί του στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές: Μπλάζιτς, Πρίφτη, Καρτσαμπά, Μασάδο, Μπριλάκι, Τσούτσι, Παγόνι, Γκέσιο, Σάντερσον, Μπουζούκι, Σαΐν, Χατζηλιάδη, Νύκταρη, Ρίκα, Δινόπαπα, Λίτα, Μιχαλανδρέα Νύκταρη και Διαμαντόπουλο. Από την άλλη, τώρα στην Κέρκυρα αναστατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες και ύστερα από την ήττα από την Παναχαϊκή, που έφερε κοντά στην πόρτα της εξόδου τον Άγγελο Δικόζη. Επομένως, θέλουν το τρίποντο για να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις και να επανέλθει η ηρεμία στο εσωτερικό της ομάδας. Σε ό,τι αφορά τους απόντες εν ώψη ΑΟΧ 9, ο Έλληνας τεχνικός που παρέμεινε τελικά στην τεχνική ηγεσία δεν υπολογίζει στους Ντουαλά, Καρντόσο, Μακρίδη, Καραγιανίδη, Βλάχο, Ζουμπουλάκη, Μεντί και Μανολά. Αναλυτικά, η αποστολή της Κέρκυρας: Αραμπατζής, Κουτζαβασίλης, Κόντος, Καμπάνταης, Βενέτης, Σουάνης, Παρασκευαίδης, Ζορμπάς, Γκόμες, Βλάχος, Φάμπιο, Διόγκο, Γεωργακόπουλος, Κοτάτης, Όμο, Νταντίδης, Κρητικός και Λέντριτς. Διαιτητής στο μάτς του ΑΟΧ 9 στην Κέρκυρα που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα είναι ο τριαντάφυλλος από την Καρδίτσα που θα έχει για βοηθούς του του Στακόπουλο και Τίκ από τον ίδιο σύνδεσμο, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα διατελέσει ο Καραλιόλιος από τα Γρεβενά. Πάμε τώρα σε αγωνιστική δράση από την δεύτερη εθνική κατηγορία. Πάμε να δούμε πως χθες ο Εργοτέλης αναδύθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Παγκρίτιο στάδιο. Οι δύο ομάδες οι οποίες πήραν από έναν βαθμό και έφτασαν τους 11 στην βαθμολογία του πρωταθλήματος. Τον Ολυμπιακό Βόλου φιλοξένησε για την 8η αγωνιστική της δεύτερης εθνικής κατηγορίας ο Εργοτέλης στο Παγκρίτιο. Δύο ομάδες οι οποίες πριν την έναρξη αναμέτρησης ήταν ισόβαθμες, έχοντας 10 βαθμούς μετά τις 7 πρώτες αγωνιστικές. Ο Εργοτέλης με 2 εντός έδρας νίκες. Ο Ολυμπιακός Βόλου από την άλλη χωρίς εκτός έδρας νίκη, με 2 ισοπαλίες και 3 ήττες μακριά από το Βόλο, όπου είναι αήττος με 3 νίκες και καμία άλλη απώλεια. Ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στην Γαλλία, όπως άλλωστε έγινε σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης. Ο Ροτέλης ξεκίνησε καλύτερα το μάτς. Είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 5ο λεπτό με τον Καλέ, ο οποίος μέσα στην περιοχή σούταρε με το αριστερό. Όμως ο Στρατιλάτης κατάφερε να αποκρούσει, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εργοτέλη, ο οποίος στο 10 από το πείσμα του Ίνιατς παραλίγο να πετύχει γκολ από το λάθος γύρισμα του Καραμαλή. Ο Στρατιλάτης όμως τελικά κατάφερε να γλιτώσει την φάση. Η μπάλα κατέληξε out από τα πόδια του Ίνιατς.
Πρώτη φάση για τον Ολυμπιακό Βόλου στο 16 με το φάουλ Ντε Πέτερ. Η μπάλα κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Αθανασίου. Στη συνέχεια, ο καλύτερος Εργοτέλης από τα δεξιά αυτή φορά στο 26. Η μπάλα τελικά στρώθηκε στον Μάνο, που πήρε ένα μονοκόμματο δεξί σου την μπάλα εκατοστά από το αριστερό δοκάρι του Στρατιλάτη. Και αυτή πολύ καλή στιγμή για τον Εργοτέλη, ο οποίος πίεσε για το γκολ. Είχε ευκαιρίες, όπως εδώ και πάλι με τον Μάνο. Ο ακίνδυνος μέχρι τότε Ολυμπιακός Βόλου είχε ένα σούτ στο 31 με τον Τσιλιγκύρη. Ο Αθανασίου όμως δεν είχε πρόβλημα για να μπλοκάρει την μπάλα στην δεξιά του γωνία. Ενώ στο 34 το σούτ έγινε από τον Ζέρι αδύναμο. Εύκολη υπόθεση για τον Αθανασίου που μπλόκαρε σταθερά. Μεταξύ άλλων, το παρόν στο Παγκρίτιο έδωσε και ο δήμαρχος του Βόλου και ισχυρός άνδρας, εξωαγωνιστικός παράγοντας πάντως του Ολυμπιακού Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Το δεύτερο μήχρονο που ξεκίνησε με μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλου στο 46. Βγήκε η σέντρα από τα δεξιά, λάθος διώξιμο του Στεφάνοβιτς πάνω στον Διαμαντόπουλο, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα όμως έφυγε έξω από τα δοκάρια του Αθανασίου. Ο Εργοτέλης, ο οποίος προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμούς, είχε κάποιες μικροευκαιρίες, ωστόσο, καθώς το επίπεδο του παιχνιδιού έπεσε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρξαν κλασικές ευκαιρίες, ούτε για τη μία, ούτε για την άλλη ομάδα. Οι μικροστιγμές πάντως ήταν για τον Εργοτέλη, όπως εδώ ένα μακρινό σουτ που μπλόκαρε ο Στρατιλάτης. Εδώ στο 92 έχουμε φτάσει, ο Εργοτέλης κερδίζει την αποβολή του Νάστου για το φάουλ που έκανε ο αμυντικός του Ολυμπιακού Βόλου. Δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβάλλεται από το μάτς. Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές, ωστόσο αυτό δεν τους στήχησε. Ο Εργοτέλης στη μοναδική ευκαιρία που είχε με το φάουλ δεν ανησύχησε τον Στρατιλάτη. Έτσι λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στο Παγκρίτιο, Εργοτέλης Ολυμπιακός Βόλου 0-0. Οι δύο ομάδες από έναν πόντο έφτασαν τους 11 στον πίνακα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Πήραμε ένα βαθμό και όταν παίρνεις κάτι εκτός έδρας είναι κέρδος. Σίγουρα θέλαμε τη νίκη, αλλά παίζει και αντίπαλος και ήταν πολύ δυνατός και το αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω όμως ότι είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Διαμαντόπουλο στο δεύτερο μήχρονο στο ξεκίνημα να πάρουμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον φίλο από εδώ και συνάδελφο. Φαίνεται ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά με νεαρά παιδιά, με γρήγορα παιδιά. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα για μένα είναι δίκαιο. Θεωρώ ότι μπήκαμε καλά στο γήπεδο, πιέσαμε τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για ευκαιρίες, αλλά δεν είχαμε την υπομονή που θα έπρεπε στο επιθετικό κομμάτι για να βγάλουμε κλασικές ευκαιρίες, μια καλύτερη πάσα, μια καλύτερη σέντρα, πιο ποιοτική, για να βάλουμε ένα γκολ. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, είχαμε προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαμε την υπομονή. Εμείς αυτό που χάσαμε σήμερα θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε την επόμενη εβδομάδα απέναντι στο Κισαμικό, μια πάρα πολύ καλή ομάδα εκτός έδρας. Ήταν ένα παιχνίδι, πιστεύω, όποια ομάδα πετύχει τον γκολ θα έπαιρνε για τους 3 βαθμούς. Κρατάμε το ότι για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα κρατήσαμε το 0 και πάμε να πάρουμε αυτά που χάσαμε σήμερα στο επόμενο παιχνίδι, στο Κισαμικό μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία να δούμε πως Όφη δεν κατάφερε να κερδίσει τον Αστέρα Βάρης και μάλιστα μέσα στο Γιαντικουλέ. Πρώτη εντός έδρας απώλεια για την ομάδα του Γκουλή, η οποία απέχει πλέον 13 βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας, από την μοναδική θέση που οδηγεί στην δεύτερη εθνική κατηγορία για την επόμενη χρονιά. Όφη παρουσίασε ένα πολύ μέτριο προς κακό πρόσωπο και τελικά το πλήρωσε απέναντι στον Αστέρα Βάρης, αν και προηγήθηκε νωρίς στο σκορ, αν και έπαιζε για ένα μισάωρο με παίχτη παραπάνω. Όφη δεν κατάφερε να κερδίσει τον Αστέρα και έτσι υποχρεώθηκε στην τέταρτη φετινή του απώλεια βαθμών. Τέταρτη γκέλα για τον Όφη σε 8 αγωνιστικές στην τρίτη εθνική κατηγορία, πρώτη στο Γιαντικουλέ. Σε ένα μάτς κόντρα στον Αστέρα Βάρης, μάλιστα ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τους μελανόλευκους, οι οποίοι μόλις στο 6ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, όταν από την σέντρα του Φραγκουλάκη στην προσπάθειά του ο Μητσόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Έτσι λοιπόν έγινε το 1-0 νωρίς για τον Όφη. Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκίνησε το μάτς, πάρα πολύ θετικά για την ομάδα του Γκουλή, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια και αυτό εν τέλει ο Όφη το πλήρωσε.
Λίγο αργότερα πάντως, στο 8ο λεπτό, ο Πέλο Γαβράκης από τα όρια της περιοχής έκανε διαγώνη σουτ. Η μπάλα έφυγε εκατοστά από τα δοκάρια του Αστέρα Βάρης, ο οποίος απείλησε στο 31, έγινε το σουτ από τον Καναβέτα. Σωστή τη θέση, ο Κασμερίδης μπλόκαρε εύκολα και άνετα. Αυτό ήταν όλο το πρώτο ημίχρονο. Με τον Όφι να μην έχει καλή απόδοση, κάτι το οποίο συνεχίστηκε και στην επανάληψη, στο 49, πρώτη απειλή από τους παίχτες του Αστέρα. Η κεφαλιά έφυγε έξω. Καλή φάση για τον Όφι στο 57, η σέντρα του Πατινιώτη από τα δεξιά, κεφαλιά του Σαχινίδη, η μπάλα έφυγε out. Στο 61, Όφι κέρδισε και αποβολή του Βασιλείου, δεύτερη κίτρινη κάρτα, για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Περογαμβράκη. Όφι όμως έμεινε σε αυτό το υπέρ το αποτέλεσμα και στο αριθμητικό πλεονέκτημα και δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε για να εξασφαλίσει την νίκη του. Στο 78 είχε ένα καλό σουτ του Φραγκουλάκη, μπαλά έφυγε έξω από την εστία του Μαρινάκη. Ο Αστέρας δεν τα παράτησε, στο 79 είχε μια στιγμή, όμως ο Κασμερίδης διάβασε φάση, βγήκε γρήγορα και έδιωξε. Σε αυτή τη φάση μάλιστα τερματοφύλακας του Όφι χτύπησε στο κεφάλι, υπέστη διάση όπως έγινε γνωστό με το τέλος του παιχνιδιού. Και στο 82 η τιμωρία για τον Όφι, η σέντρα από τα δεξιά, η κεφαλιά του ανενόχλητου Ιβάνοφ από την καρδιά της άμυνας του Όφι. 1-1 για τον Αστέρα Βάρης. Ωραία η σέντρα, αφύλακτο στο σκόρερ, εκτέλεσε τον Κασμερίδη για το 1-1. Ο Όφι, ο οποίος πάντως είχε ευκαιρία λίγο αργότερα να ξαναπάρει προβάδισμα. Στο 83 κερδίζει πέναλτι ο Κιλιάρας που είχε μπει νωρίτερα στο μάτς. Έντονες οι διαμαρτυρίες για τους φιλοξενούμενους για αυτή την απόφαση του διαιτή. Εδώ και πάλι σε επανάληψη η φάση, σαφώς και είναι εντός περιοχής. Ο ρέφερι δίνει πέναλτι, ο Φραγκουλάκης αναλαμβάνει την εκτέλεση, όμως ο Μαρνάκης τον νικάει, του λέει όχι. Και έτσι μένει το 1-1 στο 85ο λεπτό του μάτς. Τεράστια ευκαιρία για τον Όφη για να ξαναπάρει προβάδισμα. Όμως ο Μαρινάκης νικά τον Φραγκουλάκη και κρατά ζωντανή την ομάδα του. Μάλιστα, ο Όφη ζήτησε και ένα δεύτερο πέναλτι στο 91 σε αυτή την πτώση μέσα στην περιοχή. Αυτή τη φορά ο ρέφερι άφησε το μάτς να εξελιχθεί. Όφη, ο οποίος ήταν για μια ακόμα φορά άτυχος, καθώς ο Τζέκος αυτό το σουτ σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Μαρινάκη. Έμεινε τελικό αποτέλεσμα το 1-1 στο Γιάννη Κουλέ. Όφη, ο οποίος έτσι έμεινε στο μείον 13 από την πρώτη θέση, εκεί όπου βρίσκεται ο Φωστήρας, και πλέον θέλει πολλή δουλειά για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αυτά λοιπόν από τον Όφη και την τρίτη εθνική κατηγορία, όπου οι υπόλοιπες κριτικές ομάδες είχαμε την ισοπαλία στο ρυθμιστικό ντέρμπι Επισκοπή Ερμής Ζωνιανών, ενώ την ήττα εντός έδρας μάλιστα γνώρισε ο Κρουσόνας από την Τριγλία Ραφίνας. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, επίσης επίπεδο τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρώτη νίκη μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες για τον Γείδονα, ο οποίος χθες κατάφερε να πάρει το Ροσφύλλο αγώνα απέναντι στο Sporting. Με την ομάδα πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση και να πετυχαίνει την δεύτερη φετινή της νίκη. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Έσπασε την γκίνια ο Κίδωνας που μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, καθώς επικράτησε με 66-58 του Sporting στο κλειστό του Κλαδισσού για την έκτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στο μπάσκετ. Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση ένα διαστήματα, το συγκρότημα του Κώστας Δράκα πέτυχε την πρώτη του εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα και πλέον μπορεί να βαδίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μπήκαμε εμμουδιασμένα πάρα πολύ και με βαριά πόδια λόγου του πρέπει, γιατί έπρεπε να κάνουμε μια νίκη για τον ψυχολογικό τομέα βασικά και μετά για το βαθμολογικό. Και αυτό μας έκανε να είμαστε λίγο πιο αργοί στις μετακινήσεις μας και στην άμυνα και στην επίδεση και το πληρώσαμε. Στο δεύτερο λίγο στρώσαμε τα πράγματα, παίξαμε ζώνη match-up και πιστεύω ότι μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Μπροστά δουλέψαμε καλά, πιστεύω ότι αυτό αν δεν κάναμε κάποια λάθη μπορεί να πηγαίναμε το σκορ λίγο πιο ψηλά. Αυτά γίνονται όμως στο μπάσκετ και η νίκη αυτή μας δίνει αυτοπεποίθηση και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη νίκη. Σημαντική νίκη πράγματι και για βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Μία νίκη που την είχαμε ανάγκη μετά από κάποια ατυχή αποτελέσματα, τα οποία φέραν κάποιες ήττες. Εμείς κάναμε το ίδιο πράγμα, δουλεύουμε σκληρά, βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Η νίκη ήρθε μέσα από πολλή δουλειά. Θέλω να ευχαριστώ τον κόσμο που δεν απογοητεύτηκε μετά από δύο βαριές ήττες εντός έδρας και να του θυμίσω ότι πλέον η ΓΑΜΑ Εθνική είναι πάρα πολύ απαιτητική. Οι νίκες δεν είναι τόσο εύκολες όσο πέρσι που κάναμε πρωταθλητισμό.
και να τον παρακαλέσω να είναι στο πλευρό μας και να μας στηρίζει και στους υπόλοιπους αγώνες. Θεωρώ ότι μετά από 2-3 αγωνιστικές πήραμε πραγματικά αυτό που μας αξίζει. Δείξαμε ότι σαν ομάδα μετά τα τελευταία 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα αντιδράσαμε. Ήταν μια δίκαιη νίκη. Δείξαμε πάθος, ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, εντάξει, μας βοήθησε η ψυχολογία, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Το ατελείωσε αυτό. Τα πανηγύρια μέχρι σήμερα. Μετά το μουδιασμένο πρώτο δεκάλεπτο, που ο Sporting προηγήθηκε με 7 πόντους, ο Κίδωνας ανέβασε στροφές στο δεύτερο δεκάλεπτο και άρχισε να δροκανίζει διαφορά. Το 19-27 υπέρ του Sporting έγινε με ένα σερί 8-0, 27-27. Στη συνέχεια ο Κίδωνας πήρε προβάδισμα 3 πόντων με 34-31, το οποίο δεν έχασε ποτέ μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 34-33 υπέρ της χανιώτικης ομάδας. Στην τρίτη περίοδο ο Κίδωνας μπήκε δυναμικά και έφτασε τη διαφορά στο συν 9 με 49-40. Τα λάθη σε άμυνα και επίθεση όμως ξανάβαλαν στο παιχνίδι του Sporting που μείωσε σε 49-47 και 56-53 στη συνέχεια, με την τέταρτη πλέον περίοδο να εξελίσσεται σε θρίλερ. Τα τρίποντα του Τσαρουχά και οι πόντοι από τους τρεις ψηλούς του Κίδωνα, Αδοντάκη, Κοντογιάννη και Λιονάκη, που πέτυχαν συνολικά 36 πόντους, έφεραν τη διαφορά σε επίπεδα 8 πόντων, την οποία και συντήρησαν οι γηπεδούχοι μέχρι τέλους, πετυχαίνοντας μια πολύ σημαντική νίκη, και ενώ ακολουθούν δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με Άρη Πετρούπολης και Μαρούσι. Εξαρτάται, θεωρώ, αποκλειστικά από το χέρι μας, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Αν βρισκόμαστε εμείς, αν είμαστε εμείς έτσι όπως πρέπει, και κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση από τον προπονητή μας, από όλο το staff, θεωρώ ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε την νίκη παντού, όχι μόνο στο επόμενο παιχνίδι. Είναι καθαρά θέμα δικό μας να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Κορυφαίος για τον Κίδωνα ήταν ο Τσαρουχάς που σημείωσε 18 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Αδοντάκης με 16, με τους Λιονάκη και Κοντογιάννη να προσθέτουν από 10 πόντους ο καθένας. Από τον Sporting ξεχώρισε ο Τσαμπής με 21 πόντους, ενώ ο Καστανιώτης είχε 19. Τα δεκάλεπτα του παιχνιδιού είχαν ως εξής: 15-22, 34-33 στο ημίχρονο, 49-47 για να έρθει το 66-58 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε να κλείσουμε με τα νέα για τον αυριανό καιρό, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό και αν θα συνεχιστεί η καλοκαιρία στην Κρήτη. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι γενικά αίθριος, με τις θερμοκρασίες προς το παρόν τουλάχιστον να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, στους 19 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία, με τους ανέμους να πνέουν από 4 έως 6 μποφόρ. Για να δούμε πιο αναλυτικά, αύριο Τρίτη 17 Νοεμβρίου στα Χανιά από το πρωί θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς, το μεσημέρι θα ανέβει ο υδράργυρος στους 19 και το βράδυ θα πέσει στους 17, η άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Καλός ο καιρός και για το Ρέθυμνο, με αυξημένες νεφώσεις το πρωί, η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς, θα ανέβει το μεσημέρι στους 19 και θα πέσει το βράδυ και πάλι στους 17, με τους ανέμους να πνέουν από 4 έως 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για το Ηράκλειο, εδώ η θερμοκρασία από 16 έως 19 βαθμούς, η άνεμη επίσης από 4 έως 5 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλαο, γενικά αίθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις το πρωί στους 16 βαθμούς θερμοκρασία, το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 19 βαθμούς και το βράδυ στους 16, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές του νησιού, ξεκινώντας από την Κίσαμο, από 15 έως 19 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία, στην Παλαιόχωρα από 16 έως 20, στα Σφακιά από 16 έως 19, στις Μοίρες η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς, στο Γάζι από 15 έως 18, στα Φαλάσσαρνα από 16 έως 19, στη Σιτία από 17 έως 19 και τέλος στην Ιεράπετρα η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν και με τα νέα για τον καιρό. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 3. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση Κίδων. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Πατσής με την εκπομπή «Κάνε όρεξη». Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.